γίνει μια ολόκληρη ιστορία με το θέμα, με τις δηλώσεις του Κώστα Παπαδόπουλου και την αντίδραση του Αλέξη Παπά, που του έστειλε μηνυτήρια αγωγή. Ο Αλέξης ο Παπάς, θα το πω, θα ακουστώ κακός, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι η πιο ακριβή ελληνική αρσενική. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα, να τα βάζουμε ένας με τον άλλον. Έχει τελειώσει το παιχνίδι πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να φύγουμε από αυτή την οτροπία του πολεμάω για να ζήσω. Έχουμε φύγει από τη μάχη της επιβίωσης και πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι παίκτες. Και ο Κώστας, ο φίλος μου, ο αγαπημένος που έκανε. Αυτό από λάθος ο άνθρωπος το είπε. Τελείως με αφέλεια, παιδική αφέλεια. Τον ξέρω τον Κώστα. Όποιος τον γνωρίζει θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει καλύτερο παιδί στον κόσμο και πιο αγνός. Αν ο Αλέξης, ας πούμε, όντως το εννοεί να το πάει δικαστικά, που θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ εάν δεν είναι φήμες και αν είναι αλήθεια. Πιστεύω ότι ο Αλέξης, που είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος, δεν θα το προχωρήσει, διότι δεν υπάρχει κανένα όφελος να γίνει αυτό. Θα τον ζημιώσει. Αν κάποιος δικός του το ακούει και τον αγαπάει, γιατί εγώ δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του, δεν έχει τηλέφωνο. Προσπάθησε. Ναι, ναι, δεν, είναι κλειστό το κινητό του. Δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Κώστα μπορεί να νομίσει ότι το είπε σοβαρά. Ήταν ένα λάθος. Πραγματικά έγινε εκ παραδρομής. Δεν είχε καμία σκοπιμότητα να θίξει οποιονδήποτε. Και θεωρώ ότι αν κάποιος το συνεχίσει, πάει γυρεύοντας. Τι μίλησες με τον Κώστα? Μιλάμε με τον Κώστα σχεδόν κάθε μέρα. Έχει στενοχωρηθεί, έχω στενοχωρηθεί κι εγώ. Το καταλαβαίνω ότι είναι ένα παιδί αγνό που δεν φιλτράρει τα πράγματα και που αυτό δεν είχε κανένα κακό σκοπό. Δηλαδή, μπορεί να έχουν υποθεί πράγματα για τον Αλέξη. Πολύ πιο, πώς να το πω, γλυκά από αυτό που υπόθηκε, αλλά με χειρότερη πρόθεση. Ο Κώστας δεν είχε κακή πρόθεση και όποιος τον έχει γνωρίσει το γνωρίζει και ο Αλέξης το γνωρίζει αυτό. Να πω και εμείς τον στηρίζουμε τον Αλέξη με κάποιες επιλογές που έκανε και πάντοτε λέμε τα καλύτερα. Έκανε μια επαγγελματική κίνηση, πήγε σε αυτή την εκπομπή, καλή, κακή αυτή είναι, μπορεί να πήρε κάποια λεφτά ο άνθρωπος, μπορεί να δουλεύουν κάποιες οικογένειες. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να είμαστε σε αυτή τη ζωή πάρα πολύ αυστηροί, γιατί θα πρέπει αναγκαστικά να γίνουμε όλοι με όλους και αυτό δεν συμφέρει κανέναν. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω τον Αλέξη. Θέλω να πω ότι τον αγαπάω τον Αλέξη. Δεν θέλω να δημιουργηθεί περαιτέρω ίντριγκα. Ναι. Και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να πω να τελειώσει, γιατί είναι η μόνη όριμη στάση και η μόνη λογική πάνω απ' όλα.